Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Ήρθαμε εδώ στον Ταύρο για να παρακολουθήσουμε την τελευταία προπόνηση του Φωστήρα πριν το παιχνίδι με τον Παναξιακό. Μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή του Φωστήρα, τον Γιώργο Μπιμπισίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι την προηγούμενη Κυριακή, έτσι μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Πώς ήταν έτσι μετά από τόσο διάστημα? Σίγουρα ήταν κάπως περίεργο, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι, μέχρι να βρούμε τα πατήματά μας μετά από τόσο καιρό. Μπήκαμε κάπως, όχι φοβισμένα θα έλεγα, κοιτάξαμε και την υγεία μας σίγουρα μετά από τόσο καιρό. Και στην πορεία του παιχνιδιού βρήκαμε τα πατήματά μας και μπορούσαμε να βγάλουμε αυτό που είχαμε δουλέψει το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε για προετοιμασία. Τώρα την Κυριακή, ένα ακόμη παιχνίδι εδώ στην έδρα σας με τον Παναξιακό. Σίγουρα θέλετε να εκμεταλλευτείτε την έδρα σας, να πετύχετε μια ακόμη νίκη. Σίγουρα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι πιο δύσκολο αυτό με τον Παναξιακό. Γιατί όπως είδαμε, έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη με ανατροπή απέναντι στην Ηλιούπολη. Παρ' όλα αυτά, εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας. Έχουμε δουλέψει καλά, πολύ καλά πιστεύω. Να παρουσιάσουμε ένα ακόμα καλύτερο πρόσωπο ακόμα από την Μύκονο για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Ποιος θα είναι ο στόχος του Φωστήρα? Βέβαια, ξέρουμε θα είναι ο πρώτος γύρος και θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κοιτάμε πολύ μακριά. Κοιτάτε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά? Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πολύ μακριά. Είναι πολύ σύντομο το πρωτάθλημα. Κοιτάμε κάθε εβδομάδα τον αντίπαλο που θα έχουμε, αν παίζουμε εντός ή εκτός. Κοιτάμε να δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να είμαστε εμείς πιο υγιείς και πιο καλά και προετοιμασμένοι για τον αγώνα και να παίρνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, που κάθε Κυριακή θέλουμε να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Πώς είναι το κλίμα στα αποδυτήρια μεταξύ σας? Πολύ καλό, θα έλεγα πολύ καλό. Τα παιδιά όλα είναι πολύ καλά. Σίγουρα βοήθησε και το παιχνίδι της Κυριακής που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Δουλεύουμε εξαιρετικά και προχωράμε. Και συνεργασία σου και με τον coach, τον Βαγγέλη Σταυρακόπουλο? Πολύ καλό, εντάξει, είμαστε μικρό χρόνο. Η αλήθεια είναι με τον coach, παρότι είχε έρθει πριν την καραντίνα. Ενώ σύντομο χρόνο που δουλεύουμε μαζί, είχαμε την πεντάμινη αποχή. Τώρα έχουμε ένα μήνα κοντά που δουλεύουμε. Και προχωράμε, δουλεύουμε πολύ καλά όλοι. Το μόνο άσχημο, Γιώργο, ότι οι φίλαθλοι του Φωστήρα δεν μπορούν να είναι δίπλα σας, έτσι? Σίγουρα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για μας. Ο κόσμος είναι η δύναμη του Φωστήρα, το θέλουμε δίπλα μας. Όπως μπορούν, όπως και την Κυριακή ήρθανε, μας βοηθήσανε από όπου βρούνε να μπουν στο γήπεδο, μας βοηθάνε και είναι δίπλα μας και ξέρουμε ότι μας στηρίζουν και σίγουρα παίζουμε και για αυτούς. Ωραία. Άρα, κλείνοντας την Κυριακή, θα κατεβείτε έτσι για μία ακόμη νίκη, έτσι? Σίγουρα έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Θα κοιτάξουμε να μπούμε καλύτερα από τη Μύκονο, γιατί αλήθεια είναι τα πρώτα λεπτά που σας είπα δεν μπήκαμε πολύ καλά. Θα κοιτάξουμε από το πρώτο λεπτό να μπούμε πολύ καλά, να πατήσουμε στον αγωνιστικό χώρο, να έχουμε την κατοχή της μπάλας για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Και τι μπορεί να υποσχεθεί ο ποδοσφαιριστής του Φωστήρα Γιώργος Μπιμπισίδης στους φιλάθλους της ομάδας? Τι να περιμένουν και από την ομάδα και από εσένα? Εντάξει, από μένα, από πέρσι με εδώ, προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο με αυτό σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό κοιτάω να κάνω τώρα για να βοηθήσω την ομάδα και μέσα από την ομάδα θα βοηθήσω και εγώ όσο περισσότερο γίνεται. Είσαι ευχαριστημένος με την παρουσία σου στην ομάδα και με τη διοίκηση είναι δίπλα σας? Απόλυτα, ναι, απόλυτα. Απόλυτα ικανοποιημένος. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε επιτυχία. Καλή συνέχεια.